Είμαστε στον κύριο Μητσοτάκη τώρα, γιατί είδα έχει την τιμητική τοκή στα μέσα ενημέρωσης. Ενοχλήθηκαν οι Τούρκοι. Ναι, ναι, ναι. Και εδώ βλέπεις, Μητσοτάκης. Επανήλθε. Επανήλθε ο Μητσοτάκης. Φωτογραφία είναι καλή. Γιατί έχει τη σημειολογία του κι αυτό. Είναι καλή, καλή. Είναι καλή από την έκθεση Θεσσαλονίκης, μάλιστα. Πάλι στην ομιλία του Μητσοτάκη λέει πάλι η γαλάζια πατρίδα. Βέβαια, αναφέρεται στις δηλώσεις που έκανε ο κ. Μητσοτάκης σε σχετικά με την γαλάζια πατρίδα, επειδή οι Τούρκοι αξιωματούχοι αναφέρθηκαν πολλές φορές στη γαλάζια πατρίδα. Mm-hmm. Τονίζουν ότι θεωρεί ως απειλή τη γαλάζια πατρίδα και ότι τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδος, όσα κάνει, γίνονται λόγω της Τουρκίας, επειδή δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Και τους έκανε εντύπωση τους Τούρκους αυτή τη δήλωση. Δηλαδή, ότι ο Μητσοτάκης λέει ότι εξοπλίζεται η Ελλάδα λόγω της Τουρκίας. Σαν να μην το ήξεραν ή σαν να υπήρχαν άλλες υποψίες ότι η Ελλάδα εξοπλίζεται για άλλους λόγους. Για αυτόν τον λόγο πήρε μεγάλες διαστάσεις στην Τουρκία η δήλωση αυτή. Δηλαδή, η Ελλάδα εξοπλίζεται για την Τουρκία, η Ελλάδα εξοπλίζεται και συνεργάζεται με τους Αμερικανούς λόγω της Τουρκίας, όπως και η εφημερίδα Τζον Χουριέτ. Πάλι η δήλωση Μητσοτάκη λόγω της γαλάζιας πατρίδας. Όπως και η εφημερίδα Μιλιέτε έχει παρόμοιους τίτλους. Κάνουν τους χαζούς. Κάνεις εντύπωση. Εγώ προτείνω να δει. Δεν το είχα ξανακούσει. Κοίταξε. Κοίταξε. Από το 1974 και μετά η Ελλάδα δαπανά τεράστια ποσά. Και πολλές φορές μάλιστα έχει κατηγορηθεί από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους γιατί δαπανά τόσα ποσά, αλλά τώρα αυτοί οι Ευρωπαίοι που κατηγορούσαν την Ελλάδα για αυτές τις εξοπλιστικές δαπάνες, όπως η Γερμανία, έχουν αυξήσει κατακόρυφα τις δαπάνες όταν άρχισε να εμφανίζεται η απειλή της Ρωσίας. Είναι κάποιες συγκυρίες. Βεβαίως η Ελλάδα θα μπορούσε να δαπανίσει πολλά δισεκατομμύρια, εκατοντάδες δισεκατομμύρια στην υγεία και στην παιδεία, τα οποία τα θυσίασε τα εξοπλιστικά προγράμματα λόγω κάποιας απειλής που θεωρεί ότι υπάρχει από τα ανατολικά σύνορα. Πάμε να δούμε σχετικές δηλώσεις για τον Μητσοτάκη και τα ρεπορτάζ και επανερχόμαστε. Yunanistan Başbakanı Kriakos Mitsotakis ülkesinin Türkiye'yle yaşanan sorunlar nedeniyle silahlanma yatırımı yaptığını söyledi. Mitsotakis sorunlar çözülecek olsa yatırımı silahlanmaya yapmazdık diyor. Yunanistan son yıllarda artan silahlanma yatırımları karşısında Türkiye'yi bahane etti. Bu yıl 88.'si düzenlenen Selanik Forumu'nda konuşan Yunan Başbakan Kriakos Mitsotakis, silahlanma yatırımını Türkiye ile yaşanan sorunlar nedeniyle yaptıklarını söyledi. Yunanistan Başbakanı Kriakos Mitsotakis, Yunanistan'ın Türkiye yüzünden silahlandığını söyledi. Yunan Başbakanı, Mavi Vatan'ın Yunanistan'ın egemenlik haklarına meydan okuduğunu belirtti. Μεγάλη δημοσιότητα. Ναι. Δηλαδή, σαν να μην το περίμεναν. Του πέφτουν τα σύννεφα. Για πρώτη φορά. Ναι, δεν τα έχουν ξανακούσει αυτά. Κοίταξε, είχαν καιρό να τα ακούσουν, επειδή υπήρχε αυτή και υπάρχει αυτή η ήρεμη περίοδος μεταξύ των ελληνικών και των τουρκικών, ελληνοτουρκικών σχέσεων. Και επειδή υπήρχε και μια συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών. Από την άλλη, επειδή άκουσαν το Μητσοτάκη να λέει ότι διαβάζει την γαλάζια πατρίδα ως απειλή για τα κυριαρχικά δικαιώματα και την κυριαρχία της Ελλάδος, ναι, και όπως και τα εξοπλιστικά προγράμματα. Δηλαδή, θα περίμενα ότι η Ελλάδα, αφού υπάρχει ένα καλύτερο κλίμα, να μην εξοπλίζεται, να μην παίρνει τα Ραφάλ, να μην πάρει 35. Σε αντίθεση, βέβαια, να πούμε ότι. Να το κάνει μόνο η Τουρκία αυτό, δηλαδή. Και τα έχουν πει αξιωματούχοι. Να εξοπλίζεται μόνο η Τουρκία και να βγάζει και τους χάρτες μετά. Η Τουρκία τρέχει. Απίστευτα προγράμματα. Ναι, ναι. Θα τα πούμε όλα. Ναι. Δηλαδή, 6 υποβρύχια, 8 φρεγάτες. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Κάθε μέρα ανακοινώσει εξοπλιστικά. Αεροπλανοφόρο. Κάθε μέρα. Δεν τρώει ο λαός ψωμί για να εξοπλιστεί η Τουρκία. Ναι. Από την άλλη, όμως, η Τουρκία προσπαθεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις με την Αίγυπτο. Είδαμε τον Τούρκο πρόεδρο χθες, μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, να αναφέρει τις σχέσεις με τον πρόεδρο της Αιγύπτου και την υποδοχή που του επιφύλαξε στο Προεδρικό Μέγαρο. Λέει, με την Αίγυπτο είμαστε σε στενό διάλογο για την Ανατολική Μεσόγειο, τη Βόρεια Αφρική, τη Γάζα κτλ. Δηλαδή, έχουμε ένα στενό διάλογο για την Ανατολική Μεσόγειο, λέει. Οι προσδοκίες για μια συμφωνία με την Αίγυπτο δεν εποδόθηκαν αυτή την περίοδο τουλάχιστον. Δηλαδή, περίμεναν κάτι να κάνουν, να μπορέσουν να απαντήσουν σε αυτό που έκανε η Ελλάδα. Πάρα πολύ σημαντική συμφωνία μεταξύ Κρήτης και Ρόδου. Σε αυτό δεν μπορούσαν να απαντήσουν. Και βεβαίως ο Τούρκος Πρόεδρος λέει ότι κάνουμε 17 συμφωνίες μεταξύ Αιγύπτου και Τουρκίας.
Από την άλλη όμως, οι σχέσεις Τουρκίας και Αιγύπτου θα προχωρήσουν και πάλι λένε. Λέει, προσέξτε. Θέλω να τονίσω κάτι γιατί χρειάζεται πολύ προσεκτική ανάγνωση, νομίζω. Ο Τούρκος Πρόεδρος, αυτό λένε τουλάχιστον οι αναλύσεις εδώ, πολλές αναλύσεις υπάρχουν σχετικά με αυτό. Ο Τούρκος Πρόεδρος υποδέχθηκε τον Σίση. Ο Σίση, ο οποίος λένε, και όχι είναι, αυτό το ξέρουμε, είναι αυτός που καταπολέμησε και εξολόθρευσε το Ισλαμικό κίνημα Ιχβάν, τους αδελφούς μουσουλμάνους στην Αίγυπτο. Το μεγαλύτερο κίνημα, ίσως. Ο Τούρκος Πρόεδρος υποδέχθηκε αυτόν τον ηγέτη, τον καλωσόρισε και με τον καλύτερο τρόπο. Τον αποκαλούσε δηλαδή, δολοφόνο. Λένε τώρα οι αναλύσεις ότι έβαλε, ακριβώς, έβαλε τα φόπλακα στις σχέσεις του με αυτό το κίνημα, τους αδελφούς μουσουλμάνους. Βγαίνει μετά λοιπόν και λέει στους μετά, προσέξτε, μία εβδομάδα μετά, βγαίνει στους ημάμιδες, στους υποψήφιδες, τους λέει εσείς ετοιμάζουμε ανθρώπους για το πεδίο της τζιχάτ, του Ιερού Πολέμου. Δηλαδή, ενώ από τη μία θάβει το Ισλαμικό κίνημα, λένε οι αναλύσεις εδώ, διάβαζα στο ΤΑΦ 24 του Μεχμέτ Ινμάς, από την άλλη λέει δημιουργώ ανθρώπους για την τζιχάτ. Είναι μια υβριδική πολιτική, τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν οι αναλύσεις. Ας το έχουμε αυτό υπόψη και ας δούμε και τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου. Μάλιστα. 4 Eylül tarihinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'yi ve heyetini resmi ziyaret kapsamında külliyemizde misafir ettik. Şubat ayındaki tarihi ziyaretimizin ardından Sayın Sisi'nin iadeyi ziyaretiyle Türkiye-Mısır ilişkilerini çok daha ileri taşıdık. Farklı alanlarda imzaladığımız 17 mütabakat zaptıyla bu önemli ziyaret taşlanmış oldu. Mısır'la Gazze, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika başta olmak üzere bölgesel konularda yakın diyalog içindeyiz.